Είναι μαζί μα τώρα ο Παύλο Τσίμα. Κάθε μέρα διαμορφώνονται και νέα δεδομένα. Σήμερα διαφορετικά από, από τα χθεσινά, τα οποία βάζαμε εδώ σε αυτό το τραπέζι και τα συζητούσαμε. Έχουμε έναν ε, ακάρ μενόμενο, δηλαδή οι δηλώσει που έρχονται πια από την ε, γείτονα ε, Δεν δε θα πρέπει να χαρακτηρίζονται δηλώσεις. Μιλάμε για κραυγές, μιλάμε για ιαχές και όλα αυτά ε, τη στιγμή που η Άγκυρα δέχεται το ένα διπλωματικό χαστούκι δίπλα στο άλλο. Καταρχήν, νομίζω ότι οι δηλώσει σημερινά του ΑΚΑΡ δεν είναι άλλη μία μέρα ε, ε, τουρκικών δηλώσεων σχετικά με την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό. Επειδή είναι ο ΑΚΑΡ, επειδή τα είπε εκεί που τα είπε στι mm. στρατιωτικέ σχολέ, επειδή χρησιμοποίησε τον τόνο που χρησιμοποίησε, επειδή ε, τόνισε ότι υπάρχουν συγκεκριμένε εντολέ ε, στο πολεμικό ναυτικό και στην πολιτική αεροπορία τη Τουρκία για το τι θα κάνει. Ε, υπάρχει ακόμη και αυτή η, η, φράση που δεν την έχουμε ξανακούσει ποτέ σε σχέση για με τους την Ελλάδα. Του μάρτυρε. Ναι, ναι. <στα> σε... <παιδιε> <παιδιε> Είναι αυτά που του έλεγε όταν του έστελνε στη Συρία ε, να πολεμήσουν εκεί με του Κούρδου και τον Άισι και, την, ε, και, ε, και τον Συριακό ε, στρατό. Ε, 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 ε δεν είναι άλλη μία δήλωση. Φοβάμαι ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Νομίζω ότι είναι μία πολύ σαφης απειλή. Δήλωση ετοιμοτητας στην ουσία. Είναι μία άμεση, αμεσότατη απειλή. Mm -hmm. Και ω τέτοια πραγματικά με ανατριχιάζει, γιατί ξαναλέω είναι κάτι εντελώ καινούριο. Έχουμε συνηθίσει να ακούμε δηλώσει, παλκαράδικε. Ε, ακόμη και αυτό που είπε ο Ορτογάν, θα έρθουμε ένα βράδυ στα ελληνικά νησιά. Είναι ακόμη, θα μπορούσε να είναι. Μια πολιτική παρόλα ενό ανθρώπου που θέλει να κερδίσει εκλογέ και φοβάται ότι θα τι χάσει. Αυτό είναι κάτι άλλο. Ο Ερντογάν, ο οποίο το ξανάστριψε πάλι στο ανθρωπιστικό, στο μεταναστευτικό, με τα γνωστά fake news κτλ. Και, και πάει η Πράγα α, αύριο, Παύλο, και όλοι προσπαθούμε να μαντέψουμε τι ακριβώ σκηνικό στείνει. Ανοίγει το θέμα των νησιών. Ανοίγει το θέμα τη Λιβύης. Βλέπουμε τη μία διεθνή καταδίκη δίπλα στην άλλη. Δεν ισχύουν όλα αυτά που υπογράψατε. Λένε οι Αμερικανοί, λένε οι Ευρωπαίοι, λένε οι Γερμανοί, οι Άγγλοι που σιωπούν ναι. εδώ και καιρό μίλησαν για το θέμα των νησιών. Σήμερα ανοίγει και ένα θέμα η... το ψευδοκράτο αναγνώριση στον ΟΗΕ. Αλλιώ εμεί διώχνουμε του Κιανόκρανου. Τι, τι πάει να κάνει λοιπόν μέσα σε αυτό το σκηνικό, μέσα σε αυτό το κλίμα στην Πράγα να το πάρουμε ανάποδα. Ε, πρέπει να σου πω ότι και εγώ ξαφνιάστηκα, διότι παρακολουθώντα αυτό το πράγμα σχεδόν 40 χρόνια, τα, τα ελληνοτουρκικά και την, τη σχέση Ελλάδα-Τουρκία, δεν μου έχει ξανατύχει να κάνει κάτι η Τουρκία, σαν αυτό που έκανε στη Λιβύη, αυτό η τελετή που υπέγραψαν τι συμφωνίε, και μέσα σε δύο ώρε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει εκδώσει ανακοίνωση. Δεν μου έχει ξανατύχει, δεν έχει ξανασυμβεί. Είναι απροσδόκητο. Επίση, δεν μου έχει ξανατύχει την επομένη να ερωτά το εκπρόσωπο του State Department και να μην λέει κάτι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Βρείτε τα. Ενθαρρύνουμε mm -hmm. το διάλογο και τη διπλωματία. Λέει κατηγορηματικά ναι. ότι αυτό ήταν παράνομο. Έχοντα ότι... την απόλυτη, την πληρέστατη ενημέρωση πάνω στο θέμα. Λέγοντα ότι μα, οι Αμερικανοί έχουν κάνει τον οδικό mm. χάρτη τη Λιβύη. Ξέρουν πολύ καλά τι ναι. περιλαμβάνει. Και λένε οι Αμερικανοί ότι αυτό που υπέγραψε η Λιβική πλευρά, δεν λέει τίποτα για την Τουρκία, η Λιβική πλευρά, αυτό που έκανε, είναι εκτό των αρμοδιοτήτων Και οι Γερμανοί, είστε, εκτός είναι δικαιωμά... ότι οι τη Και Εκτό των δικαιωμάτων. Γιατί είχαν τρέξει στη τη Λιβύη. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ. Ε, νομίζω δύο πράγματα. Πρώτον, νομίζω ότι σιγά σιγά συνειδητοποιούν οι πάντε και οι Αμερικανοί ότι όλα αυτά που συμβαίνουν σε ελληνοτουρκικέ σχέσει δεν πρέπει να τα δούμε με το παραδοσιακό παλιό τρόπο. Δεν είναι μια διαφορά μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία. Δεν είναι δύο παράξενοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ οι οποίοι τσακώνονται μεταξύ του και εμεί του λέμε, παιδιά, να είστε φρόνιμοι και να τα βρείτε μεταξύ σα. Καθίστε και μιλήστε. Όχι. Ο Ερντογάν δεν διαπραγματεύεται με την Ελλάδα, διαπραγματεύεται με την Αμερική, διαπραγματεύεται με το ΝΑΤΟ, διαπραγματεύεται σκληρά, απειλεί μέσω Ελλάδα στο ΝΑΤΟ και προφανώ βλέποντα το έτσι, η παλιά γραμμή των ίσων αποστάσεων αρχίζει να γίνεται πολύ πιο αδύναμη. Είναι υποχρεωμένοι να το απαντήσουν. Και το δεύτερο και πιο αν θέλει εφιαλτικό, είναι ότι νομίζω ότι η κατηγορηματικότητα των απαντήσεων ερμηνεύεται και ερμηνεύεται νομίζω και από ε κύκλους που παρακολουθούν τα πράγματα από πιο κοντά και από πιο μέσα, ότι οι Αμερικανοί και οι υπόλοιποι αρχίζουν να παίρνουν στα σοβαρά τις απειλές mm -hmm. του Ερντογάν. Δηλαδή αρχίζουν να εκτιμούν ότι αυτό που λέει μπορεί να το κάνει. Mm -hmm. Ότι μπορεί να προκαλέσει πράγματι ένα θερμό επεισόδιο στην Ανατολική Μεσόγειο και συνεπώς ακριβώς επειδή πια δεν το θεωρούν απίθανο, Θεωρούν ότι πρέπει να το απαντήσουν πολύ κατηγορηματικά. Πρέπει να είναι κατηγορηματική. Λοιπόν, θα έχουμε επικεντρωμένο το βλέμμα μας στην Πράγα αυτό το διήμερο για να αναλύσουμε όλες τις εξελίξεις εκεί. Σε ευχαριστώ πολύ, Παύλου.